Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου, έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένο τον πρόεδρο της Υγειονομικής Επιτροπής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, αλλά και γενικά του Εραστεχνικού Ποδοσφαίρου, τον κύριο Αντώνη Λεμονή. Καλησπέρα και από εμένα. Καλησπέρα γιατρέ. Είστε στην επικαιρότητα. Νομίζω πως τώρα οι γιατροί έχουν τον πρώτο λόγο και ειδικότερα οι γιατροί της παθολογικής ειδικότητας που αν μη τι άλλο αυτοί ξέρουν απόλυτα να χειρίζονται τα μικρόβια και το μικρόβιο αυτό που ονομάζεται κορονοϊός του 2019 και πλήττει όλο τον κόσμο η γνωστή πανδημία. Γιατρέ, είμαστε σε lockdown τουλάχιστον μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Η Αττική θεωρείται κόκκινη περιοχή. Θα ήθελα την εκτίμησή σας, τι βλέπετε για τη συνέχεια από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά. Τα κρούσματα από ό,τι βλέπουμε καθημερινά είναι μεγάλος ο αριθμός. Νομίζω πως διανύουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε το τρίτο κύμα της πανδημίας στην Ελλάδα. Το ότι είναι επικίνδυνο και πολύ εύκολα τα κρούσματα να εκτοξευθούν, ναι, είναι πολύ εύκολο. Γιατί η μεταδοτικότητα αυτού του ιού είναι το χαρακτηριστικό του να μεταδίδεται εύκολα και αυτομάτως να νοσούν πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Το ότι αυτή τη στιγμή η πολιτεία ανοίγει πράσινο φως σε πολλά κομμάτια του αθλητισμού, νομίζω πως είναι ένα βήμα πάρα πολύ θετικό. Το ότι έχουν αντιληφθεί οι κυβερνώντες και οι λοιμοξιολόγοι πως πραγματικά ο αθλητισμός μπορεί να πορευθεί με υγειονομικό πρωτόκολλο, ναι, το αντιληφθήκανε. Το ότι ο αθλητισμός είναι οργανωμένο κομμάτι της κοινωνίας μας, ναι, αντιληφθήκανε. Οκ, αυτό θα συζητήσουμε, αυτό θα πούμε για το υγειονομικό πρωτόκολλο και τι θα πρέπει να προσέξουμε όλοι μας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τους αθλητές αλλά και τους παράγοντες που είναι μαζί με τους αθλητές του κάθε αθλήματος και ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου, έτσι ώστε να μπορέσουμε και να χαρούμε τον αθλητισμό και να πορευτούμε με υγεία. Ωραία. Βγήκε η απόφαση για την επανέναρξη των προπονήσεων για τις ομάδες που μετέχουν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής από αύριο Δευτέρα. Θα ήθελα τη γνώμη σας για το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο, από ό,τι ξέρω, είναι 36 σελίδες. Κοιτάξτε, το ότι η ΓΑΜΑ Εθνική είναι μια ερασιτεχνική κατηγορία 10 ομίλων σε όλη την Ελλάδα, αυτό είναι μια κατ' ομολογία επιτυχία του αθλητισμού. Πως έπεισε και τον κύριο Αβγενάκη αλλά και την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων που μας δίνουν το OK, πως θα πρέπει σε οργανωμένο ποδοσφαιρικό περιβάλλον να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια για αρχή οι προπονήσεις. Το ότι εδώ και ένα χρόνο υπάρχει υγειονομικό πρωτόκολλο, ναι, υπάρχει και στο πρώτο κύμα και στο δεύτερο το φθινόπωρο, αλλά και τώρα στο τρίτο κύμα που διανύουμε υπάρχει υγειονομικό πρωτόκολλο. Τι σημαίνει αυτό? Πως υπάρχουν οι οδηγίες που λένε θα πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, να φοράμε τη μάσκα μας, να κρατάμε τις αποστάσεις μας, να προσέχουμε την επαφή ο ένας με τον άλλον, τα αποδυτήρια και το καθεξής. Αυτά εδώ και ένα χρόνο δεν έχουν αλλάξει. Το ίδιο υγειονομικό πρωτόκολλο μπορεί να τηρηθεί από τα μεγάλα σωματεία της Super League στο ποδόσφαιρο, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, μέχρι το τελευταίο ερασιτεχνικό σωματείο. Δεν αλλάζει αυτό. Και ο πρωθυπουργός της χώρας μάσκα φοράει και αυτός που σας μιλάει αυτή τη στιγμή πάλι μάσκα φοράει. Συνεπώς, εκ των πραγμάτων, το υγειονομικό πρωτόκολλο που συζητάμε αυτή τη στιγμή θεωρείται δεδομένο εδώ και ένα χρόνο. Πλέον όμως να γνωρίζετε ότι έχουν βγει στη ζωή μας κάποιες ανακαλύψεις για τον κορονοϊό του 19, οι οποίες είναι τα τεστ COVID. Αυτά τα τεστ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι η κατηγορία του μοριακού, η οποία πραγματοποιείται με στυλαιό ρινοφαρυγγικό επίχρησμα
και το δείγμα πηγαίνει σε εργαστήριο και επεξεργάζεται. Το αποτέλεσμα αυτό βγαίνει μετά από μία ημέρα του μοριακού τεστ, και έχει υψηλή ευαισθησία, σχεδόν την απόλυτη. Δυστυχώς αυτό το τεστ είναι και το ακριβό τεστ. Δηλαδή είναι αυτό που κοστίζει πολύ. Δεν ξέρω εάν αυτό το τεστ είναι εφικτό να πληρωθεί από μία κατηγορία παραγόντων που αποτελούν την ερασιτεχνική κατηγορία της ΓΑΜΑ Εθνικής. Υπάρχει όμως και η δεύτερη κατηγορία τεστ, το οποίο είναι το rapid test του αντιγόνου, το οποίο είναι πάλι με ρινοφαρυγγικό επίχρησμα, μπορεί να γίνει και στο χώρο του γηπέδου, το οποίο είναι το φθηνό και το οικονομικό. Όταν λέτε φθηνό και οικονομικό, πόσο στοιχίζει? Μπορεί να κοστίσει από 10 έως 20 ευρώ, ενώ το μοριακό τεστ μπορεί να κοστίσει από 50, 60 μέχρι και 80 ευρώ, ανάλογα σε ποιο εργαστήριο είσαι και ποιος το πραγματοποιεί. Και το αποτέλεσμα του rapid test πότε? Το rapid test μαθαίνεις επί τόπου τι γίνεται από τη λήψη μετά από 10 λεπτά, εάν νοσείς εκείνη τη στιγμή και αν έχεις ασυμπτωματικό ασθενή, γιατί εάν ουσιαστικά είσαι έναν αθλητή ο οποίος έχει πυρετό, λογικά αυτός ο ασθενής δεν θα έρθει στο γήπεδο να συμμετάσχει στην προπόνηση, θα κάτσει στο σπίτι του για να τηρηθεί και το υγειονομικό πρωτόκολλο. Δηλαδή να κάνει την καραντίνα. Ναι, αλλά θα κάτσει στο σπίτι του για να κάνει τεστ στο σπίτι του και να προφυλάξει τους άλλους συναθλητές του. Μην έρθει σε επαφή ή κάποιος αθλητής ο οποίος δεν αισθάνεται καλά, έχει αρθραλγίες, μυαλγίες, και αυτός θα πρέπει να κάτσει στο σπίτι του, να το αναφέρει στο γιατρό της ομάδος, να μην πάει στην προπόνηση για να μην τυχόν έχει κορονοϊό, για να προφυλάξει τους συμπαίκτες. Σαφώς βέβαια στη ζωή μας όλα δεν είναι κορονοϊός. Υπάρχουν και τα απλά κρυώματα και οι απλές υιογενείς συνδρομές. Συνεπώς εκ των πραγμάτων θα πρέπει να ξεδιαλύνουμε με ένα τεστάκι γρήγορο εάν είναι COVID-19 που νοσεί ο αθλητής ή είναι μια υιογενή συνδρομή της εποχής, έτσι. Από εκεί και πέρα, στατιστικά μέχρι στιγμής έχει δείξει πως τα νέα παιδιά που σφίζουν από υγεία και αθλούνται, αυτά περνάνε σχεδόν ελαφριά με τον κορονοϊό, αλλά ο κίνδυνος είναι μην τον μεταφέρουν στις οικογένειές τους και νοσήσει η γιαγιά, ο παππούς, η μαμά, ο μπαμπάς. Και εκεί έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Εκεί ουσιαστικά είναι το πρόβλημα. Τώρα, με το rapid test το εβδομαδιαίο και σε οργανωμένο αθλητικό περιβάλλον και τηρούμενο το υγειονομικό πρωτόκολλο, μου δίδεται η εντύπωση πως μπορούμε να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το θέμα είναι τώρα για τα σωματεία το οικονομικό σκέλος αυτών των τεστ. Διότι όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα έχουμε και εμβόλυμες αγωνιστικές. Από ό,τι ξέρω, αν υπάρχουν εμβόλυμες αγωνιστικές, είναι δύο τεστ για κάθε ποδοσφαιριστή την εβδομάδα? Όχι. Όταν υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική και παίζουμε Τετάρτη, μάλιστα, και Σαββατοκύριακο, μάλιστα, πραγματοποιείται εβδομαδιαίο τεστ, για παράδειγμα τη Δευτέρα, την Τρίτη, πάμε στον αγώνα την Τετάρτη και με το ίδιο τεστ πάμε στον αγώνα του Σαββατοκύριακου. Θεωρητικά όμως το ποδόσφαιρο, αυτοί που αποτελούν μια ομάδα, αριθμητικά είναι περίπου 25 με 30 ανθρώποι. Ναι, θα είναι οι ποδοσφαιριστές, το προπονητικό team, ο γενικός αρχηγός, ο φυσικοθεραπευτής τους, ο φροντιστής τους. Όλη η αποστολή της ομάδας. Όλοι. Όσοι έχουν σχέση με την ομάδα και είναι από κοντά, θα πρέπει να κάνουν ένα rapid test. Ουσιαστικά και αυτό το οποίο συζητάμε, καλή είναι η ασφάλεια, την οποία εμείς οι γιατροί, οι εξειδικευμένοι σε αυτό το κομμάτι, από θέμα ειδικότητας. Γιατί δεν μπορούμε να συζητάνε για λοιμώξεις και για πρωτόκολλα λοιμώξεων ανθρώποι, γιατροί που δεν έχουν σχέση με τα μικρόβια. Δεν μπορεί να συζητάει κάποιος γιατρός ο οποίος είναι ουρολόγος άλλης ειδικότητας. Δεν μπορεί να συζητάει ο γυναικολόγος. Ναι, ο γυναικολόγος γνωρίζει, αλλά δεν είναι ο αρμόδιος για τα μικρόβια όπως είναι οι παθολογικές ειδικότητες. Συνεπώς, το κόστος αυτό περίπου στα 25 με 30 άτομα, γιατί αυτή τη συνέντευξη, αυτό που θα μείνει
στους φίλους μας του αθλητισμού είναι τα λεφτά. Το πόσο θα χαλάσουν για να διασφαλίσουν την υγεία των παιχτών τους, των παραγόντων τους και του σωματείου τους. Και να σας περίπου γιατί... είναι ναι. στα 1000 με 1500 ευρώ ανάλογα με ποιον θα συμφωνήσουν και το τι θα κάνουν. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω τι τιμή που θα δώσει ένας συνάδελφός μου γιατρός για να κάνει το σωματείο που βρίσκεται στην Κρήτη ή το σωματείο στη Μύκονο ή το σωματείο στη Σαντορίνη ή το σωματείο στη Δράμα. Δεν μπορώ να το γνωρίσω. Μπορεί στην Αθήνα να βρεθεί να κάνουν rapid test με 12, με 15, με 14, με 18 ευρώ και να γυρίσει στην επαρχία κάποιος ο οποίος είναι γιατρός και μονοπόλιο και να πει εγώ θέλω 25 ευρώ. Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Συνεπώς οι τιμές είναι λίγο σχετικές. Αλλά όταν έχεις να πληρώσεις 15 ευρώ, 20 ευρώ, λέω εγώ για παράδειγμα, επί 30 άτομα, μαζεύονται τα λεφτά. Ας πούμε θεωρητικά πως θα είναι το μήνα ένα έξοδο 1000 με 1500 ευρώ χοντρικά. Το μήνα. Το μήνα. Είναι 4 τεστ εβδοματιαίο. Ας πούμε πως είναι 3 κατοστάρικα με 4 το μήνα. Είναι περίπου 1200 να το πω. Ανάλογα. Γιατί άλλο η τιμή της Αθήνας και άλλο η τιμή σε ένα νησί το οποίο μπορεί να είναι ένας μοναδικός γιατρός και να το εκμεταλλευτεί αυτό και να έχει μεγαλύτερη τιμή. Δεν υπάρχει πλαφόν στην εργασία του καθενός. Αυτό που λένε και οι ομάδες, βέβαια δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, είστε γιατρός, ότι το οικονομικό σκέλος αυτών των τεστ. Διότι τα σωματεία, οι παράγοντες, οι πρόεδροι των ομάδων έχουν πληγεί οικονομικά. Με όλο αυτό την αγωνιστική απραξία, γενικά με το lockdown, θα πρέπει η πολιτεία, οι αρμόδιοι φορείς, οι δήμοι, η περιφέρεια, αλήθεια, να βοηθήσουν να... και αυτοί από την πλευρά τους να αναλάβουν το οικονομικό κόστος ώστε να βοηθούν τα σωματεία να μπορούν να... Αλήθεια είναι, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε, κάποιον συνάδελφό μας πως, κάποιον συνάνθρωπό μας πως δεν έχει πληγεί. Όλοι μας έχουμε πληγεί από αυτή την πανδημία οικονομικά και κάποιοι χτύπησε και την πόρτα τους ο κορονοϊός. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Από εκεί και πέρα, τα σωματεία να επιλέξουν το τι θα κάνουν. Τώρα, εάν βρεθεί μια λύση και μπορέσει και τα βοηθήσει και η πολιτεία και η ΕΠΟ και οποιοδήποτε άλλος βρεθεί, από εμένα πολύ ευχαρίστως. Αυτό βέβαια είναι θέμα των σωματείων με τη διοργανώτρια αρχή. Δεν είναι θέμα του γιατρού. Εμείς μιλάμε για το πώς θα διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία προπονήσεων για να μπούμε στα παιχνίδια των σωματείων των παιχτών και την ασφάλειά τους. Η προσωπική σας άποψη, κύριε Λεμονή, είστε υπέρ του ανοίγματος? Εγώ είμαι υπέρ του ανοίγματος. Ναι, είμαι υπέρ. Γιατί αυτή τη στιγμή έδειξε πως στατιστικά τα μικρά παιδιά και μικρά παιδιά δεν είναι μικρά παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει αθλητικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον νόμο πάνω από 15 ετών. Έχουν μπει τα παιδιά μέσα στις πισίνες και στα γήπεδα. Ωραία, okay. Στατιστικά έχει δείξει πως αυτές οι μικρές ηλικίες μπορούν να κολλήσουν κορονοϊό, αλλά ουσιαστικά δεν τα βλάπτει έτσι ώστε να πάνε σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, να διαζωληνωθούν και αν μη τι άλλο να χάσει κάποιος τη ζωή του. Αυτό όμως που εμείς πρέπει να επισημάνουμε και να προσέξουμε είναι πως εάν ένας αθλητής για κάποιο λόγο πάει σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον το οποίο λέγεται αθλητικό σωματείο, αλλά ο αθλητής δεν πηγαίνει μόνο στο αθλητικό σωματείο, μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ, να μπει στο λεωφορείο, να μπει στο μετρό. Στο αθλητικό σωματείο είναι ελεγχόμενο το περιβάλλον. Στο σούπερ μάρκετ που συνοστίζεται ο κόσμος, στο μετρό και στα λεωφορεία είναι ελεγχόμενο το περιβάλλον. Φοβόμαστε μην τυχόν κολλήσει κάποιος πηγαίνοντας στην προπόνηση, για κάποιο λόγο έρθει κοντά με έναν συμπαίκτη του, εκεί λοιπόν θα έχουν πραγματοποιηθεί τα τεστ που θα προλάβουμε να τους απομονώσουμε και να τους ενημερώσουμε,
για να μην μεταφερθεί ο ιός στις οικογένειες και στα σπίτια τους και πληγούνε οικογένειες και μεγάλοι σε ηλικία ανθρώποι. Κύριε Λεμονή, ο έλεγχος πώς θα γίνεται? Πώς θα ελέγχεται αν κάποια ομάδα τηρεί το υγειονομικό πρωτόκολλο, αν έχουν γίνει τα τεστ? Δηλαδή γίνονται τα τεστ, τα παραδίδουν στην Επιτροπή, σε εσάς, στον κύριο Ρούση? Πολύ. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Το να πραγματοποιηθεί ένα τεστ το οποίο είναι από εργαστήριο διαπιστευμένο. Αυτό ακριβώς, να το εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Το μόνο εύκολο είναι να πάει ο γιατρός ο Λεμονής σε ένα γήπεδο και να πραγματοποιήσει ένα τεστ. Ό,τι τεστ και να είναι αυτό. Να γνωρίζετε πως η γραφειοκρατία μετά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, θα πρέπει να καταγραφούν, να εκτιμηθούν, να περαστούν στην ειδίκα στο κομπιούτερ στον ΕΟΔΗ, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να βγει η πολιτική προστασία και να πει πραγματοποιηθήκαν τόσα τεστ, εκ των οποίων τόσα ήταν θετικά, τόσα ήταν αρνητικά. Να ενημερωθεί η Γενική Γραμματεία, να ενημερωθεί η κάθε ένωση. Συνεπώς, αυτά τα τεστ, η πραγματοποίηση σαν πράξη, είναι το μικρότερο. Το μικρότερο. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι το γραφειοκρατικό. Βέβαια. Δεν μπορεί να πάει οποιοδήποτε να πάρει ένα κουτί τεστ και να πει γεια σας, ήρθα να σας κάνω. Ποιος είσαι εσύ? Πώς το κάνεις αυτό? Πρέπει να είναι τεστ αξιολογημένα από τον ΕΟΒ, τιμολογημένα. Η ομάδα να πάρει την απόδειξή της στο τιμολόγιο, στα λεφτά, να περαστούν στα έξοδα, να ανεβούν στην ειδίκα, να ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ. Δεν είναι τόσο απλά. Συνεπώς, εκ των πραγμάτων, και στην Επιτροπή, για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει, ο υπεύθυνος ο οποίος θα πρέπει να ενημερωθώ είμαι εγώ. Για οποιαδήποτε απορία, σε οποιοδήποτε σωματείο του, σε οποιονδήποτε. Εκεί, γιατί να γνωρίζετε πως στο χώρο του γηπέδου γενικώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι, πώς να το πω, ευκολόπιστοι. Και μπορεί οποιοδήποτε να πάει να τους κοροϊδέψει. Έχουμε τέτοια παραδείγματα στα γήπεδα. Μάλιστα. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, έλα να σου κάνω τεστ. Πληρώνεται, φεύγει και τον κυνηγάς, μετά τον ψάχνεις. Και λέει η ομάδα, εγώ έκανα. Πού έκανες? Είναι σαφής και στην απόφαση που βγήκε για την επανέναρξη των προπονήσεων στο ποτάδιμα της ΓΑΜΑ Εθνικής να γίνει από διαπιστευμένα εργαστήρια. Είναι σαφής. Και από γιατρούς που έχουν παροχή υπηρεσιών με γιατρία. Μην εμπιστεύονται εύκολα ανθρώπους. Είναι λεπτό το θέμα αυτό. Θα βρούνε τον πελάτη τους. Δεν είναι ήρθε κάποιος μας έκανε τεστ. Ποιος είναι αυτός? Ένα μωρέ εκεί, ένα παιδί πέρασε. Εάν γίνει αυτό και μια ομάδα σας παραδώσει αυτά τα τεστ σε εσάς, εσείς θα τα αρνηθείτε? Τι εννοείται να μου παραδώσει? Εννοώ τα τεστ που στην Επιτροπή. Για τον έλεγχο ότι έγιναν τα τεστ από τις... Εάν είναι από διαπιστευμένο εργαστήριο και από γιατρό και υπογεγραμμένα και πραγματικά ο γιατρός είναι διαπιστευμένος από την ειδίκα και από τον ΕΟΔΗ, από το κομπιούτερ και τα περάσει και φαίνονται στο σύστημα, γιατί πλέον δεν είναι τίποτα κρυφό με αυτά εδώ πέρα τα μηχανήματα που είναι τα κομπιούτερ. Δεν είναι κάτι το κρυφό. Συνεπώς, το εύκολο είναι έρχομαι και σου κάνω ένα τεστ και με πληρώνεις. Το γραφειοκρατικό και η ενημέρωση είναι το δύσκολο κομμάτι. Και της αξιοπιστίας. Αυτό. Κυρία Λεμονή, αύριο είναι το συμβούλιο στην ΕΠΟ. Ποια θα είναι η δική σας έκθεση, η δική σας τοποθέτηση στον κύριο Παναγιώτη Δημητρίου? Το υγειονομικό πρωτόκολλο θα είναι ένα υγειονομικό πρωτόκολλο που τηρείται από την πρώτη ομάδα, που τις πρώτες ομάδες της Super League. Δηλαδή, όπως είπα και προηγουμένως, δεν αλλάζει το να φοράμε μάσκα, το να πλένουμε τα χέρια μας και να κρατάμε την απόσταση. Δεν αλλάζει από τον παίκτη του Ολυμπιακού και από τον παίκτη της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Και η απολύμανση είναι... που θα γίνεται στα αποδυτήρια... Θεωρούνται δεδομένα. Αυτά θεωρούνται δεδομένα. Σε όλα τα σπορ, τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι περίπου ίδια. Να κρατάμε αποστάσεις, να μην χειροπιανόμαστε, να μην φιλιόμαστε, να καθαρίζουμε, να κάνουμε, να δείχνουμε. Αυτά θεωρούνται δεδομένα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να εντάξουμε και να βάλουμε για περισσότερη ασφάλεια διεξαγωγής των παιχνιδιών μας είναι το τεστ το οικονομικό του αντιγόνου. Δηλαδή το rapid test του αντιγόνου. Τα οποία πλέον και αυτά τα τεστ έχουν φτάσει σε καλό επίπεδο
διαγνώσεων. Φθηνά είναι λίγο σχετικό. Σε καλό επίπεδο διαγνώσεων μπορούμε με την κλινική συμπτωματολογία του γιατρού να σταματήσουμε εκεί τη φωτιά, εκεί τον κορονοϊό, σε ένα άτομο, σε δύο, στο σωματείο και να μην έχουμε εξάπλωση. Μετά το άνοιγμα της Food Olympic και το άνοιγμα και της Γάμα Εθνικής, μπορεί να υπάρξει και άνοιγμα στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Στο τοπικό πρωτάθλημα, να ξέρετε, το τοπικό πρωτάθλημα είναι ο μαζικός αθλητισμός. Εξίσου οργανωμένος, οργανωμένα τα σωματεία, με τις ακαδημίες, με τα παιδιά. Δεν είναι δυνατόν όταν δείξει ο αθλητισμός καλά δείγματα να μην ανοίξει και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Δεν γίνεται τα παιδιά που πηγαίνουν μαζί σχολείο να μην πάνε και μαζί στο ποδόσφαιρο. Τώρα τα σχολεία είναι κλειστά για βεβαίως, για σε ένα μήνα, σε μισό μήνα. Δεν είναι δυνατόν να έχει ανοίξει η θερμοκρασία, τα παιδιά να έχουν ξαναγυρίσει στο σχολείο και τα παιδιά που ανταμώνουν στο σχολείο, τα ίδια παιδιά να μην ανταμώνουν στο γήπεδο, στην πισίνα, λέω εγώ, στο κολυμπητήριο, στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Άρα συνεχώς, και οι ακαδημίες γιατροί. Βέβαια, και οι ακαδημίες, γιατί τα μικρά παιδιά, μια που κολλάνε και μια που δεν τα καταλαβαίνει και η οικογένεια που σχολήσανε κορονοϊό. Συνεπώς εκ των πραγμάτων, η επιστήμη δείχνει πως τα νέα παιδιά περνάνε τον κορονοϊό πολύ εύκολα, χωρίς πυρετό, με λίγο αδιαθεσία, μία-δύο μέρες και δεν το καταλαβαίνει και κανένας γονέας, αλλά και το ίδιο το παιδί. Το πρόβλημα είναι το παιδί μην μεταδώσει κάτι στο σπίτι. Αλλά όταν θα είμαστε σε οργανωμένο περιβάλλον, έτσι, και από τη στιγμή που οι μεγάλες ηλικία έχουν εμβολιαστεί, δεν φοβόμαστε πολύ να έρθουν τα παιδιά στο σπίτι και να έρθουν σε επαφή με μία γιαγιά ή με έναν παππού εμβολιασμένο. Συνεπώς, από τη στιγμή που θα ανοίξουν τα σχολεία και θα πάνε τα νέα παιδιά, γιατί να μην πάνε τα ίδια νέα παιδιά στην αρχή και στο γήπεδο να αθληθούν? Για προπόνηση. Δεν είναι ανάγκη να ξεκινήσουμε αμέσως τους αγώνες. Να μπουν τα παιδιά σε ασφαλές περιβάλλον στο γήπεδο, τα ίδια παιδιά που βρίσκονται και καθημερινά στο σχολείο, και στη συνέχεια, να άμα θέλουν και τηρείται και πάμε καλά, να κάνουν και έναν αγώνα φιλικό με ένα γειτονικό σωματείο της ίδιας περιοχής. Συνεπώς, δεν υπάρχει έστω μεταδοτικότητα, δηλαδή να κάνουμε φιλικό αγώνα η μία ομάδα, λέω εγώ, του Περιστερίου με μία άλλη του Περιστερίου, που τα παιδιά είναι στον ίδιο δήμο και στα ίδια σχολεία. Δεν είπαμε μία ομάδα του Περιστερίου, όταν έχει ξεκινήσει προπονήσεις και πάει καλά το πρωτόκολλο, να φύγει από το Περιστέρι και να πάει να δώσει φιλικό αγώνα με αντίστοιχο σωματείο και ακαδημία της Γλυφάδας. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Βεβαίως. Συνεπώς, ξεκινάμε και με τα μικρά παιδιά να μπουν στα γήπεδα, όπως θα μπουν και στα σχολεία, με υγειονομικό πρωτόκολλο, με αυξημένη προσοχή των παραγόντων και των γονέων. Όταν πάμε καλά και θέλουν να αγωνιστούν τα παιδιά και έχει ανοίξει και για τα καλά ο καιρός, και φιλικό θα κάνουν αναμεταξύ τους στην ίδια περιοχή, και όταν πλέον τα πράγματα θα έχουν πάρει το δρόμο τους, θα έχει πάρει το δρόμο του και ο ίδιος ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι υγεία και είναι και διέξοδος για τα παιδιά. Να μην είναι συνέχεια κλεισμένα στο σπίτι, στο τάμπλετ, στην τηλεόραση, στο PlayStation, στο κομπιούτερ. Συμφωνούμε, γιατί πλέον όλα γίνονται με ένα κομπιούτερ και με ένα τάμπλετ. Το ότι τα παιδιά έχουν απομονωθεί, ναι. Το ότι υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα, ναι, υπάρχει. Οκ, θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να βγούμε και από αυτή την απομόνωση και να βρούμε πραγματικά με ασφάλεια τους κανονικούς μας ρυθμούς. Γιατρέ, θα ήθελα και τη δική σας άποψη. Μήπως θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει προπονήσεις, ανα γκρουπ τουλάχιστον, διότι τα γήπεδα είναι ανοιχτοί χώροι. Ανά 10-10 άτομα τα παιδιά να κάναν μια προπόνηση, να γυμνάζονταν, να ξεφεύγανε λίγο, ή δεν πρέπει ακόμα? Τα δεδομένα δείχνουν πως έπρεπε αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και για μας να είναι λίγο εγκρατείς και συγκρατημένοι. Το ότι μελετώνται όλες οι πιθανότητες, ναι, μελετώνται. Κρίνανε κάποιοι που ασχολούνται
περισσότερο με το θέμα αυτό, πως δεν ήταν η ώρα να μπούμε ακόμη μέσα στο γήπεδο. Αυτό. Τώρα, πόσο χρονικό διάστημα πιστεύετε μετά από τόση αγωνιστική απραξία, 1η Νοεμβρίου αν θυμάμαι καλά ήταν το τελευταίο παιχνίδι στη Γάμα Εθνική και σήμερα έχουμε 21 Φεβρουαρίου. Αν ξεκινήσουν από αύριο οι προπονήσεις, πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής για να μπορεί να επανέλθει? Η αλήθεια είναι πως ας πούμε στην απραξία δεν θέλει 3 με 4 εβδομάδες ένα μήνα. Έτσι ώστε μην μπούμε και με πολύ ένταση στις προπονήσεις και στην προετοιμασία, γιατί αυτή τη στιγμή θα γίνει μία μίνι προετοιμασία. Και, έχουμε τραυματισμούς. Αυτό. Θα πρέπει αυτό να το προσέξουμε. Τώρα μιλάτε με τον πρόεδρο, τον κύριο Παναγιώτη Δημητρίου. Τι σας λέει ο κύριος Δημητρίου, τι είναι? Κοιτάξτε, και ο Λεμονής και ο Δημητρίου και κάθε Λεμονής και κάθε Δημητρίου θέλει να παίζουν με ασφάλεια οι αθλητές μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε εδώ για το καλό των ομάδων, των σωματείων, για το καλό των παιχτών και δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι αναιρούμε ή προσπαθούμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση και σε κόντρα με κανένα σωματείο, με κανέναν αθλητή. Αυτό που συζητάμε είναι η ασφάλειά τους. Να μπούμε και να αθληθούμε με ασφάλεια. Αυτό. Εσείς τι εισπράτετε από ποδοσφαιριστές, από παράγοντες που έρχεστε σε επικοινωνία, τι σας λένε? Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων του αθλητισμού που κουβεντιάζω όπως κουβεντιάζετε κι εσείς μαζί τους. Ο πρώτος τύπος παράγοντας αθλητής, όπως θέλετε πείτε του, άνθρωπος που έχει σχέση με τον αθλητισμό, μάλιστα, είναι αυτός που φοβάται πολύ. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα παίξουμε, θα έχουμε κίνδυνο, θα προφυλακτούμε, που φοβάται και είναι συνειδητοποιημένος τι γίνεται σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο και είναι λίγο επιφυλακτικός. Να δούμε, θα κολλήσουμε, θα βγούμε με ασφάλεια, τι θα κάνουμε. Και υπάρχουν και ανθρώποι που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, οι οποίοι είναι λίγο, πώς να το πω, λίγο αμελείς. Δεν το έχουν καταλάβει τη σημαντικότητα αυτού του προβλήματος. Χαρακτηριστικά λένε, έλα μωρέ τώρα τι θα γίνει, όλα τα πρωταθλήματα παίζουνε, όλοι είναι μέσα στο γήπεδο, εμείς έχουμε μείνει τελευταίοι, δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις με άλλες χώρες. Δεν μπορείς να συγκρίνεις την Ελλάδα με την Αμερική. Δεν μπορείς να συγκρίνεις την Ελλάδα με τη Γαλλία. Δεν μπορείς να συγκρίνεις την Ελλάδα με την Ιταλία. Δεν έχουμε ούτε τον ίδιο πληθυσμό, ούτε τα ίδια κρεβάτια εντατικής θεραπείας, ούτε τα ίδια νούμερα σωλήνες διασωλήνωσης. Συνεπώς, αν στην Ελλάδα, για παράδειγμα, υπάρχουν 1000 κρεβάτια μονάδες εντατικής θεραπείας και αυτή τη στιγμή, παράδειγμα θεωρητικό, έχεις 500-700 διασωληνωμένους. Συνεπώς έχεις πάνω από το 50%, είσαι στο 70% και σου μένει ένα 20-30%. Συνεπώς, εκεί αρχίζει και ζορίζει το δημόσιο σύστημα υγείας. Εάν σε μια άλλη χώρα έχεις 1500 διασωληνωμένους με COVID και τα κρεβάτια και οι σωλήνες μονάδες εντατικής θεραπείας είναι 10.000, είσαι πολύ πράσινος. Είσαι στο 15%. Αυτά δεν μπορούν εύκολα πολλοί να τα καταλάβουν, πως η Ελλάδα δεν έχει πάρα πολύ δυναμικό σύστημα υγείας με 10.000 κρεβάτια μονάδες εντατικής θεραπείας για να αντιμετωπίσει μια πανδημία. Συνεπώς εκ των πραγμάτων, τι θα κάνουμε? Θα χρειάζεται ο άλλος διασωλήνωση και θα γυρνάμε οι γιατροί του δημοσίου και θα λέμε συγγνώμη, δεν έχουμε να σας βάλουμε σωλήνα και δεν έχουμε κρεβάτι σε μονάδα να σας ξαπλώσουμε. Ποια θα είναι η αντίδραση του περιβάλλον του ασθενή? Θα πάρει ένα πιστόλι εκείνη τη στιγμή και θα πυροβολήσει τον γιατρό που θα βρεθεί μπροστά του. Συνεπώς δεν πρέπει να φτάσουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις ακραίες επειδή δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κάθε ασθενής από COVID σε δημόσιο περιβάλλον. Αυτό.
ως πρόεδρος της Υγειονομικής Επιτροπής των Πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑ από τις αγωνιστικές που έγιναν μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Μείνατε ικανοποιημένος από τις ομάδες, τηρήσαν το υγειονομικό πρωτόκολλο. Βεβαίως, το υγειονομικό πρωτόκολλο τηρήθηκε απόλυτα. Υπήρχαν και μέσα στο υγειονομικό πρωτόκολλο και τα χαρτιά, το ερωτηματολόγιο για την ιχνηλάτιση που συμπληρώθηκε από τον πιο μικρό αθλητή μέχρι τον μεγαλύτερο αθλητή στην πρώτη ομάδα του κάθε σωματείου. Τηρήθηκε το υγειονομικό πρωτόκολλο, έτσι. Δεν ήμουνα και κάθε μέρα στα γήπεδα να βλέπω τι γίνεται, αλλά αντιλαμβάνομαι και πήγα και είδα πως τηρήθηκε. Προσέχανε. Βέβαια, τα νέα παιδιά είναι και παρορμητικά. Δεν μπορείς να τους πεις μην έρθεις πολύ κοντά με το φίλο σου. Παρορμητικά είναι. Τι να κάνουμε. Έφηβοι είναι. Παιδες είναι. Θα έρθουν πιο κοντά. Υπάρχει αυτό το average. Παρεκκλίνουμε και λίγο από το υγειονομικό πρωτόκολλο, από τη φύση της παρορμητικότητας των εφήβων. Σε αυτό δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Αλλά κατά βάση τα σωματεία και οι παράγοντες, ναι, έχουν αντιληφθεί το κίνδυνο και ναι, τηρούν όσο μπορούν καλύτερα το υγειονομικό πρωτόκολλο. Βεβαίως. Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σας μήνυμα, το μήνυμα του κυρίου Αντώνη Λεμονή, του Προέδρου της Υγειονομικής Επιτροπής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, αλλά και γενικά του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου της Αθήνας, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα, γιατρέ? Εγώ θα ήθελα να πω πως ο κορονοϊός επί της παρούσης ήρθε για να υπάρχει. Θα πρέπει να ζούμε, ο τρόπος της ζωής μας άλλαξε καθημερινά. Θα αλλάξει για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω για πόσο, και στον αθλητισμό. Θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε αλλιώς. Ο τρόπος συμπεριφοράς μας είναι το υγειονομικό πρωτόκολλο. Θα πρέπει όσο το δυνατόν να το τηρούμε για να είμαστε όλοι ασφαλείς και υγιείς, να κάνουμε υπομονή και να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε ίσως ασυμπτωματικούς ασθενείς ή συμπτωματικούς με μικρή συμπτωματολογία αθλητές με γρήγορα rapid test, και όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά και θα έχει ανοίξει ο καιρός και θα έχει έρθει το καλοκαίρι, μου δίδεται η εντύπωση πως πραγματικά θα είναι και πολύ καλύτερα τα πράγματα. Σιγά σιγά φαίνεται φως στο τούνελ και με τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων και των μεγάλων σε ηλικία. Νομίζω θα πάμε καλά. Λίγο ακόμη υπομονή, όπως λένε, το γαϊδούρι το φάγαμε, η ουρά έμεινε, μην τα χαλάσουμε εκεί. Ας πάμε λίγο καλά, συνετά, δυνατά. Όλοι θέλουμε να είμαστε στον αθλητισμό, στα γήπεδα. Μας έχει λείψει σε όλους, το κατανοώ, και ιδιαίτερα στους αθλητές. Υπομονή είναι αρετή. Άρα λέμε ναι στην υγεία, ναι στη ζωή και ναι στον αθλητισμό. Ναι σε όλα αυτά που είπατε, συμπληρώνω εγώ, με τα νέα δεδομένα της ασφάλειας. Κάτι παραπάνω. Ωραία. Κάτι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε, γιατρέ, που δεν αναφέραμε? Στη συνέχεια, με απορίες στα σωματεία, θα έχουμε κατηδία να πούμε πολλά. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.